εργαζόμενοι σήμερα θα παρουσιάσουν ένα δρόμενο το οποίο ετοίμασαν με περίσσιο μεράκι και όρεξη προκειμένου να δείξουν με αυτόν τον τρόπο τη νέα καθημερινότητα που έχει επιβληθεί στους εργαζόμενους με τη τηλεργασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνάδελφοι εδώ πέρα και πάρα πολλοί συνάδελφοί μας στον κλάδο και στους υπόλοιπους κλάδους είναι δέσμοι των ωρέξεων του εργοδότη τους, αφού μέσα στο σπίτι τους, όπως προλογήθηκε και από τις ομιλίες, είναι μεγαλύτερη έκθεση των εργαζομένων στις επαγγελματικές ασθένειες, χάνονται τα όρια μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, δουλεύουν ακόμα και άρρωστοι, η μεταφορά του λειτουργικού κόστους του εργοδότη τους βρίσκεται πλέον στον εργαζόμενο, η εντατικοποίηση και το ωράριο είναι λάστιχο, αφού μπορούν να βρίσκονται μπροστά όλη την ημέρα στο κομπιούτερ τους, να στέλνουν mail και να εκτελούν κάθε απέτηση του εργοδότη τους, όποια ώρα εκείνος θελήσει. Και βλέπουμε επίσης ότι οι υποχρεώσεις πάνε πίσω, οι δουλειές προκειμένου να στηθεί ένα νοικοκυριό πάνε πίσω, γιατί φυσικά προηγούνται πάντα, έτσι, με απέτηση, οι δουλειές του εργοδότη. Έτσι, η κλήση σε πελάτη, το report στο προϊστάμενο, τα email και μένουν πίσω το νοικοκυριό, το σιδέρωμα, το σφουγγάρισμα, η προσοχή στα παιδιά μας. Συνάδελφοι, μέσα στο καθεστώς της πανδημίας, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, το σωματείο δεν έκρυψε τη φωνή του μέσα από τις μάσκες, παρέμεινε δυνατό και, αυτές οι ορέξεις που μας θέλουν δέσμιους να έχουν υπόψη τους ότι θα μείνουν μόνο στα όνειρά τους. Δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση τους. Συνεχίζουμε, παραμένουμε δυνατοί. Σύγχρονη σκλαβιά, η τηλεργασία με λαστιχό ωράριο και δίχως προστασία. Σύγχρονη σκλαβιά, η τηλεργασία με λαστιχό ωράριο και δίχως προστασία. Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, όχι στην απομόνωση της τηλεργασίας. Υγεία και ασφάλεια.